Σήμερα θα ταξιδέψουμε. Θα ταξιδέψουμε ανατολικά. Θα περάσουμε από την Αμοργό, την Αστυπάλαια, τη Σίμη. Θα ανέβουμε βόρεια στη Θράκη. Και έπειτα θα γυρίσουμε στους Φούρνους, τους Λειψούς. Θα φτάσουμε μέχρι την Κάσο. Γιατί εκεί είναι οι φίλοι μου και θέλω να τους γνωρίσετε. Οι φίλοι κοινωνικής παιδιατρικής. Σε μία ακόμη εκστρατεία μας υποστηρίζουμε τη ζωή. Δεν είναι κάθε μας απόβαση εύκολη. Άλλοτε χρειάζεται να ρίξουμε ανεμόσκαλες, να φορέσουμε τα σωσίβια, να κατεβούμε στα φουσκωτά, με ή χωρίς βοήθεια. Τα παιδιά μας περιμένουν στη στεριά. Οι ναύτες θα κατεβάσουν τις συλλογές με τον εξοπλισμό μας. Αύριο το πρωί στείλουμε τα ιατρία στα σχολεία. Εκεί θα είναι ο Αποστόλης. Ο Αποστόλης είναι ο παλαιότερος εθελοντής μας, αλλά και ο πιο φρέσκος. Κάθε πρωί θα φορέσει το μπλουζάκι του, θα καθίσει πίσω από το θρανείο και θα εξετάσει ένα-ένα τα παιδιά, μαζί με τους νέους παιδιάτρους, ειδικευμένους, αλλά και ειδικευόμενους. Τη Μαρία, τον Αριστίδη, σαν ίσως προς ίσο, αλλά και σαν δάσκαλος προς τα παιδιά του. Η Κέλλη θα είναι εκεί. Η Κέλλη είναι η προϊσταμένη των επιγόντων του μεγαλύτερου παιδιατρικού νοσοκομείου της χώρας. Έχουν περάσει δεκάδες, μπορεί και εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά από τα χέρια της. Μέσα σε 2-3 μέρες πρέπει όλα τα παιδιά να περάσουν από όλους τους γιατρούς. Χρειάζεται συντονισμός και συγκέντρωση. Γιατί τώρα είναι η ευκαιρία. Θα κάνουμε έναν ολόκληρο χρόνο για να ξανάρθουμε. Θα είμαστε πίσω, θα είμαστε μαζί σας. Γιατί εθελοντισμός σημαίνει συνέπεια. Και η υπόσχεση που δίνουμε είναι δέσμευση. Και η δέσμευση γίνεται πράξη όταν η Άννα με τη Γιώτα θα μαζέψουν τα ρεπό, να ταξιδέψουν με την ομάδα, να κάνουν μετρήσεις στα παιδιά, να βοηθήσουν τον Μιχάλη να κάνει τα εμβόλια, τη Δέσποινα, την Πύλιο. Μαζί μας θα είναι και η Ειρήνη, η ψυχολόγος μας, να μελετήσει συμπεριφορές. Γιατί στις εκστρατείες, μαθήματα συμπεριφοράς παίρνουμε ένας από τον άλλον. Και επειδή μια συνεδρία με την Ειρήνη μπορεί να μην φτάσει, θα την ξαναστείλουμε στο νησί. Μαζί με τη Χρύσα, τη Μέα μας, που θα μιλήσει στα παιδιά του γυμνασίου για την πρόληψη και το εμβόλιο για τον HPV. Και την Ευτυχία, τη διαιτολόγο μας, που θα παίξει το παιχνίδι της διατροφικής αγωγής με τα παιδιά του νηπιαγωγείου και του δημοτικού για την καταπολέμηση της παιδικής παχυσαρκίας. Γιατί στην ακριτική Ελλάδα, όσο και αν πιστεύουμε το αντίθετο, τα παιδιά δεν έχουν παρά ελάχιστες διεξόδους άθλησης και απασχόλησης. Όσοι μπορούν θα κάνουν αιμοληψίες για να είναι η αγάπη στο κέντρο υγείας και η Ράνια να γίνει το υπερηχογράφημα μαστού σε όλες τις γυναίκες, θηροειδούς και προστάτης στους άνδρες από τον Αλέξανδρο. Η Ρούλα, η δασκάλα και οικονομολόγος μας, δεν έχει καμία σχέση με την ιατρική. Έμαθε όμως να παίρνει ιστορικό και να κάνει μετρήσεις οστεοπόρος στην Αστυπάλαια. Γιατί στην ανοιχτή αγκαλιά όλοι έχουν ευκαιρία συμμετοχής. Και γιατί η Ρούλα έχει μάθει να μαθαίνει. Και η Χρύσα, η οφθαλμίατρός μας, θα εξετάσει προσεκτικά το βυθό κάθε παιδιού και θα αλλάξει πολλά φακουδάκια να μεγαλώσουν τα παιδιά, να μας βάλουν γυαλιά. Η Λίλη, η οδοντίατρος, μαζί με την Ελένη, θα γυρίσουν τα απομακοχώρια να μοιράζουν οδοντόβουρτσες στα παιδάκια. Μαζί τους και η Μαρία, στον πόλεμο που έχουν κηρύξει την Τεριδόνα. Σε έναν πόλεμο που είναι πολλές οι μάχες που πραγματικά μπορεί να χαθούν. Αλλά ίσως δεν έχει σημασία αν στον πόλεμο θα χάσεις ή θα κερδίσεις. Αλλά έχει σημασία ποιον έχεις δίπλα σου, να σου δίνει δύναμη και να σε στηρίζει. Αν έχεις δίπλα σου τη Βάσια, τον Πέτρο, τους Οριλά μας, τον Λευτέρη, τον Παναγιώτη, τον Δημήτρη, τότε αισθάνεσαι πραγματικά ανίκητος. Γιατί ο Δημήτρης δεν χρειάζεται καν στεθοσκόπιο για να ακούσει την καρδιά ενός μικρού παιδιού. Και θα έχουμε και τον Άκη με τον Νίκο να κάνουν το σεμινάριο βασικής υποστήριξης της ζωής. Γιατί στην ανοιχτή αγκαλιά υποστηρίζουμε τη ζωή στην πράξη. Για να έρθει το βράδυ που με τον Κίκο θα χορέψουμε, θα παίξουμε γύρω από τις καρέκλες και στο τέλος η Γιολάντα θα μοιράσει παιχνίδια σε όλα τα παιδιά. Η Γιολάντα είναι η έμπνευσή μας. Είναι ό,τι ενσαρκώνει τον εθελοντισμό και την αγάπη για τα παιδιά. Γιατί μόνο όταν αγαπάς μπορεί και να πονάς, να γελάς, να τολμάς να κάνεις την υπέρβαση. Για να έρθει μια μέρα που κι εσύ, Γιάννη, θα βάλεις το πιο σημαντικό καλάθι της ζωής σου, αυτό στις καρδιές μας, στις καρδιές των εθελοντών. Γιατί
εθελοντισμός μπορεί να μην είναι μονάχα επιλογή ή μονάχα καθήκον, αν θέλετε. Εθελοντισμός για μένα είναι και δώρο. Είναι ένα δώρο το οποίο μου το εμπιστεύτηκε η Σταυρούλα, η δασκάλα, η μητέρα μου, που κάθε απόγευμα έφερνε τα τετράδια των μαθητών στο σπίτι και διαβάζαμε μαζί τις παιδικές ιστορίες. Είναι ένα δώρο που μου το εμπιστεύτηκε ο Χάρης, ο δάσκαλος και διευθυντής μου, που γύριζε και ταξίδευε τα νησιά με το πλοίο του ενδοκρινολόγου και μας ξαναγούσε τα απογεύματα στα μονοπάτια του νεανικού διαβήτη με όλους τους νέους και τις νέες. Και είναι ένα δώρο το οποίο το διαφυλά τη σύζυγός μου, η Ευγενία, που θα το φροντίσει όπως το δω το μπλουζάκι, για να το βλέπω κάθε μέρα και να ονειρεύομαι το επόμενο ταξίδι μου. Το επόμενο ταξίδι μαζί με όλους εσάς. Γιατί φίλοι κοινωνικής παιδιατρικής είστε εσείς.